Λατρεύω έρευνες, Παύλο. Δηλαδή. Πεθαίνω. Κοιτάξτε, αφού υπάρχει τόση λατρεία στο περιβάλλον. Λατρεύω. Θα πρέπει να τα αφού το θέλει ο κόσμος. Όχι. Αλλά φαντάζομαι θα είναι γύρω από το σεξ, ερωτικές. Και δεν ξέρω, ελπίζω να έχει μια καλή. Τέλη σποντιά ήταν αυτό που είπες, ότι και καλά δεν. Και αφού δεν. Δεν σε έχω παρακολουθήσει ποτέ. Για πες. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ω, και τράβη μουσική. Έτσι. Πριν καλημέρα. Είδαμε. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πριν είδαμε τις κοιλιακούς του Νίκο Ναδιώτη. Μάλιστα. Νίκο, μου λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά η έρευνα που έχει γίνει στην Τουρκία σε σχέση με το σεξ και τους άντρες, οι άντρες που έχουν τα παραπανήσια κιλά είναι που κάνουν περισσότερο σεξ. Περισσότερο σε διάρκεια ή σε συχνότητα. Σε ρούμποσε. Σε ρούμποσε, αλήθεια είναι. Παιδιά, δεν ολοκλήρωσα. Απάντα. Και στα δύο. Βεβαίως είναι η απάντηση. Ο άνθρωπος, ας πούμε, που είναι με τους κοιλιακούς, έχει την αγωνία του, πώς θα στηθεί, ο φωτισμός, το ένα το άλλο. Η κάμερα που θα είναι. Η κάμερα. Ενώ ο άλλος που λέει, τα έχω που τα έχω τα κοιλάκια μου, τι με νοιάζει, πάνω το ευχαριστηθώ, να τελειώνει η υπόθεση. Ενώ ο κοιλιακός είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν κάνω κοιλιακούς. Για να έχω διάρκεια και γενικότερα να έχω και επιλογές στη ζωή μου. Εγώ παιδί μου, ο Κυριακός μπορεί να σε τραυματίσει. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, πιάνω πάντα τον Αντώνη και ακουμπάω, νιώθω. Πιάνω τον Αναδιώτη. Πέτρα. Πολύ, πολύ σκληρό, ρε παιδί, δεν μπορώ. Εγώ έχω ένα κοινό με τον Αναδιώτη. Για πε το, μα να τρελάνει. Τον Μπακαλιάρο. Τι Μπακαλιάρο. Ότι τι. Πε το μου κι με πατάτα, εγώ με σκορδαλιά. Ναι, αλλά αυτό που είπα δεν μου απάντησε αυτό. Δεν συμφωνεί με την έρευνα.